Καλησπέρα. Σήμερα έχουμε την τύχη και τη χαρά να βρίσκεται κοντά μας ένας ζωντανός θρύλος της Νέας Δημοκρατίας, ο πρώτος πρόεδρος της ΟΝΕΔ, ο Βασίλης ο Μιχαλιουδάκος. Είμαι πολύ συγκινημένος που είναι μαζί μας σήμερα. Κάναμε μια διαδρομή στη Βέρεια θεσμικά κατά την όλη τη διάρκεια της ημέρας και τώρα είναι κοντά σας για να σας πει 5 πράγματα για τον αγώνα που κάνει η Νέα Δημοκρατία στην Ευρωβουλή. Ευχαριστώ θερμά τον Παναγιώτη για τα ζεστά του λόγια και συγχαίρω τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στον Ομό Ημαθίας που εξέλεξαν τόσο αξιόλογο άνθρωπο ως πρόεδρο της ΟΝΕΔ. Πραγματικά με έχει κατακτήσει. Ευχαριστώ θερμά τον παλιό μου συνάδελφο και φίλο τον Στέφανο που είναι εδώ και ελπίζω ότι θα έχει και στο μέλλον δημιουργική δραστηριότητα στην παράταξη όπως είχε και στο παρελθόν. Εγώ είχα χρόνια να τον δω, να τον βλέπω το ίδιο νέο και δημιουργικό. Είμαι εδώ στην Βέρεια για πολλωστή φορά στη ζωή μου με νέα ιδιότητα. Η πρώτη ιδιότητα που είχα έρθει και την αγάπησα τη Βέρεια ήταν του Προέδρου της ΟΝΕΔ. Θυμάμαι είχαμε κάνει μια μεγάλη γιορτή και είχαμε και καλλιτεχνικό πρόγραμμα και ομιλητή μαζί με μένα και τον αείμνηστο Μπουλντόζα, τον Μιλτιάδη τον Εύρετ, πριν γίνει Πρόεδρος του κόμματος. Και ξανά είχα έρθει. Είχαμε πρόεδρο της ΟΝΕΔ το Λαζό, και σήμερα, και άλλοι ακολούθησαν. Σήμερα έρχομαι ως υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας πάντα. Για μας οι ευρωεκλογές είναι μια πολύ πολύ σημαντική πολιτική αναμέτρηση σε κάθε περίπτωση. Θέλω να υπενθυμίζω στον εαυτό μας πρώτα, γιατί καμιά φορά ξεχνάμε τα θετικά μας ήδη για να γκρινιάζουμε για τα όποια αρνητικά. Ο αείμνηστος Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο μεγαλύτερος πολιτικός ηγέτης που ανέδειξε η χώρα κατά την προσωπική μου πεποίθηση και όχι μόνο, είχε όραμα για γενναίες μπροστά. Δεν έφτιαξε ένα κόμμα για να ικανοποιήσει τις δικές του πολιτικές φιλοδοξίες, αλλά τις ανάγκες του έθνους και της πατρίδας μας. Και οραματίστηκε την Ελλάδα στην Ευρώπη. Και ευτύχησε να την εντάξει, να ενταχθεί η Ελλάδα στους 10 ισχυρούς της Ευρώπης. Στις 10 ισχυρές χώρες της Ευρώπης. Γι' αυτό έχουμε ευρωεκλογές. Επειδή είχαμε την τύχη να έχουμε έναν τέτοιον ηγέτη που μας ενέταξε. Όταν οι άλλοι φώναζαν ότι αυτό σηματοδοτεί αρνητικές εξελίξεις για να μιλήσουμε επίκαιρα για τη χώρα. Άρα σε κάθε περίπτωση μας ενδιαφέρει να έχουμε ισχυρή παρουσία σε μια Ευρώπη που θα βελτιώνεται. Πολύ περισσότερο τώρα που η Ελλάδα έχει ανάγκη να είναι πιο ισχυρή. Να έχει πολύ πιο ισχυρές, δυνατές ελληνικές φωνές, εθνικές φωνές μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο να επηρεάζουμε τους εταίρους και βεβαίως έχουμε την ανάγκη να επηρεάζουμε τους εταίρους μας για μια καλύτερη Ευρώπη. Για μια Ευρώπη όπου η αλληλεγγύη και η συμμαχία του Νότου θα εξισορροπήσει όλη την Ευρώπη σε μια κατεύθυνση να ολοκληρωθεί η πορεία της προς την πολιτική ενοποίηση, για οικονομική ένωση, για πολιτική ένωση, για ένωση για ενιαία αμυντική και εξωτερική πολιτική. Ενθυμούμε σαν χθες τον Κωνσταντίνο Καραμαλή να λέει πρώτον θα έχουμε εθνική ασφάλεια διότι τα σύνορα της Ελλάδος είναι και σύνορα της Ευρώπης. Τα ευεργετήματα. Δεύτερον θα έχουμε ασφαλή τη δημοκρατία. Ας μην ξεχνάμε ότι η δημοκρατία δεν ήταν στην πατρίδα μας πάντοτε δεδομένη. Και τρίτον θα έχουμε οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή. Αυτά η Ευρώπη σήμερα δεν τα εκπλήρει πλήρως και πρέπει να αγωνιστούμε για να ως ισότιμη εταίρεια. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν οι ευρωεκλογές έχουν τεράστια σημασία. Γι' αυτό η πρώτη μου έκκληση είναι ολόκληρος ο ελληνικός λαός και εδώ που βρίσκομαι να παρακαλέσω το λαό της Ημαθίας να προστρέξει στις εκλογές, να κάνει το καθήκον του, το πολιτικό του καθήκον, το δημοκρατικό του δικαίωμα. Στη συγκεκριμένη συγκυρία όμως, όπως πολύ σωστά ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει πει, αυτές οι εκλογές προσλαμβάνουν και χαρακτήρα δημοψηφίσματος. Και για να είμαι πάλι ειλικρινής, μου θυμίζει το 1984, που το ίδιο είχαμε κάνει.
να αρχηγώ τον Ευάγγελο Αβέρο, τον αείμνηστο ευπατρίδη και δικό μου μέντορα, όπου τότε είχαμε μια επικίνδυνη επίσης λαϊκίστικη κυβέρνηση, δημαγωγική, που ενδεχομένως ήταν και το αίτιο της κρίσης που ζήσαμε το 2010-2009, και είχε τεθεί ο ίδιος επικεφαλής του Ευρωψηφοδελτίου. Θέλουμε με αυτές τις εκλογές να σηματοδοτήσουμε το τέλος της εποχής που ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μεγάλο κόμμα. Δεν δικαιούται να είναι μεγάλο κόμμα. Να προσγειωθεί στα πραγματικά του ποσοστά. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι και το τέλος της εποχής που η Νέα Δημοκρατία δεν ήταν τόσο μεγάλο κόμμα. Εγώ επιστρατεύτηκα για να αγωνιστώ, για να συμπράξω, για να συμβάλλω στη Νέα Δημοκρατία των μεγάλων προσδοκιών. Όχι σε μια Νέα Δημοκρατία που θα κερδίζει απλά το ΣΥΡΙΖΑ. Σε μια Νέα Δημοκρατία που θα εμπνεύσει εκ νέου τις νέες γενιές, που θα ξαναγίνουν η αιχμή του δόρατος. Σε μια Νέα Δημοκρατία που θα δώσει την καλύτερη δυνατή κυβέρνηση στην Ελλάδα για να ξαναφέρει πίσω στην πατρίδα μας τους νέους μετανάστες επιστήμονες. Γιατί χωρίς αυτό το οξυγόνο, ανάπτυξη ουσιαστική και προοπτική ελπίδας δεν υπάρχει στη χώρα μας. Θέλουμε λοιπόν ένα δυνατό αποτέλεσμα. Δεν συμβιβάζομαι εγώ ως ιστορικός τέλεχος, αν θέλετε, της ΟΝΕΔ, με Νέα Δημοκρατία κάτω του 40%. Και δεν δέχομαι καμία έτσι μυρολατρική και ητοπαθή στάση ότι αυτά δεν γίνονται τώρα. Όλα από εμάς εξαρτώνται. Εάν όσοι ψήφισαν έστω και μια φορά στη ζωή τους ψηφίσουν τώρα, Νέα Δημοκρατία, ξαναψηφίσουν τώρα, έχουμε τη Νέα Δημοκρατία του 45%. Και αν μέσα από την απογοήτευση του ελληνικού λαού από όλα τα άλλα σχήματα τολμήσουν να έρθουν που τους προσκαλούμε ως ισότιμα στη Νέα Δημοκρατία και άνθρωποι που δεν το έχουν αποπειρατεί ποτέ μέχρι σήμερα, τότε θα κάνουμε, θα δώσουμε στην πατρίδα μας μια δυνατότητα αυτοδύναμης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, για να μην εκβιάζεται ένα μεγάλο κόμμα από ένα μικρό, το λέω έτσι ομά. Και βεβαίως ο Πρωθυπουργός της χώρας θα έχει τη δυνατότητα να κάνει όποιες ευρύτατες κοινωνικές συμμαχίες. Είμαστε υπέρ των συνεργασιών, αλλά με όρους ελευθερίας, όχι εκβιαστικούς όρους. Θέλουμε να απαλλαγούμε από μια κυβέρνηση η οποία έχει μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία, πώς να τη χαρακτηρίσω, ιδιότυπη. Να μην πει εκεί, να μην είμαι σκληρός στις διατυπώσεις. Εγώ γνωρίζω την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, την αυτοδύναμη. Τη μονοκομματική, να το πούμε έτσι. Είναι μέσα στα πλαίσια λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος. Γνωρίζω την κοινοβουλευτική πλειοψηφία της συνεργασίας δύο ή περισσότερων κομμάτων. Είναι και αυτό στα πλαίσια λειτουργίας της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Πολλές χώρες της Ευρώπης κυβερνούνται έτσι. Και εμείς κυβερνήσαμε με το ΠΑΣΟΚ, με τον παραδοσιακό μας αντίπαλο. Δεν το θέλαμε, αλλά δεν γίνονταν αλλιώς. Και ο ΣΥΡΙΖΑ συγκυβέρνησε με τους ΑΝΕΛ. Σήμερα όμως με ποιους κυβερνά? Ποια είναι η πλειοψηφία? Υπάρχει ορθόδοξη πλειοψηφία 145 συν 1 από διαφορετικά μικρά κόμματα. Η μεταπίδηση ενός από ένα μεγάλο σε μικρό κόμμα μπορεί να είναι και στάση αρχής. Από ένα μικρό σε ένα μεγάλο κόμμα όμως είναι στάση εξουσίας. Πάω με το αντάλλαγμα, πάω με την καρέκλα. Αυτό είναι οριακά νομότυπο και είναι ακραία ανήθικο. Δηλαδή, μπορεί μια τέτοια κοινοβουλευτική πλειοψηφία, μια τέτοια εικόνα να εμπνεύσει ξανά εμπιστοσύνη στη νέα γενιά? Η δημοκρατία δεν πρέπει να είναι και παιδευτική, να εκπέμπει παιδεία, να δημιουργεί πρότυπα? Μπορεί αυτό να είναι πρότυπο? Τι οδηγεί τους νέους ενδεχομένως σε πιο ακραίες επιλογές ή σε πιο αρνητικές επιλογές? Ακόμη και από τις ακραίες επιλογές, η αρνητική στάση, η απόρριψη είναι επίσης επικίνδυνη. Λοιπόν, είμαι εδώ και πρέπει να δώσω και ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Πραγματικά βιώνω τη νέα μεγάλη Νέα Δημοκρατία. Σε όποια περιοχή της χώρας αν επισκέπτομαι, έρχονται παλιά, νέα, καταξιωμένα στελέχη που απήχαν ή είχαν αποστασιοποιηθεί για πολλά χρόνια και χτίζουμε ξανά τη μεγάλη πλειοψηφία. Παιδιά τα οποία δεν ψήφισαν στις προηγούμενες εκλογές, δεν ψήφισαν στις προπροηγούμενες εκλογές, κάποιοι ψήφισαν άλλα κόμματα, σήμερα συσπυρώνονται στη Νέα Δημοκρατία και επιστρέφουν. Έτσι θέλω να κλείσω την εισαγωγή μου, να πω ότι με αισιοδοξία βλέπω την 26η Μαΐου
Και πιστεύω ότι ο κύριος Τσίπρας, ο πρωθυπουργός της χώρας, δεν θα μπορέσει να κάνει αλλιώς με μια τόσο συγκλονιστική ήττα από το να οδηγήσει τα πράγματα γρήγορα στη νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με νέες εθνικές εκλογές. Βέβαια, βρισκόμενος στη Βόρεια Ελλάδα, δεν θα μπορούσα να μην πω ένα σχόλιο για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Είναι μια ακραία ενδοτική συμφωνία. Γιατί δεν έπρεπε να έχουμε κάποτε να λυθεί αυτό το θέμα? Όλοι συμφωνούμε ότι έπρεπε κάποια στιγμή η Ελλάδα και τα Σκόπια να έχουμε μια συμφωνία. Αλλά αυτή η συμφωνία μπορεί να τραυματίζει την εθνική μας ψυχή, μπορεί να αναγνωρίζει ότι υπάρχουν Μακεδόνες άλλοι εκτός από τους Έλληνες, μπορεί να αναγνωρίζει ότι σε αυτό το κράτος κατοικούν Έλληνες ή κατοικούν Μακεδόνες, όταν είναι γνωστό ότι κατοικούν μόνο Σλάβοι και Αλβανοί. Μπορεί να αναγνωρίζει ότι οι Μακεδόνες μιλούν άλλη γλώσσα εκτός από την ελληνική. Είναι μια πράξη ακραία ενδοτική και θέλω να σας πω και ως διατελέσσας υπουργός ότι πραγματικά όπου υπάρχει εκκρεμότητα πρέπει να πάμε σε λύσεις. Αλλά από μια κακή λύση είναι καλύτερα η μη λύση. Αν μια πολιτική συγκυρία δεν μπορεί να λύσει μια εκκρεμότητα, ας το αφήσουμε στις επόμενες γενιές που μπορεί να είναι σε μια πιο ισχυρή Ελλάδα. Θέλω να σας θυμίσω ότι η μαρτυρική Κύπρος ευτύχησε να έχει τον Τάσο τον Παπαδόπουλο, πρόεδρο Δημοκρατίας, και ο οποίος τόλμησε να πει το μεγάλο όχι στο σχέδιο Ανάν, που ουσιαστικά ήταν η νομιμοποίηση της κατοχής. Και είχε την τύχη ο Τάσος ο Παπαδόπουλος και η Κύπρος, η Ελλάδα, να έχει πρωθυπουργό τον Κώστα τον Καραμαλή, ο οποίος είπε στηρίζουμε τις αποφάσεις της κυπριακής κυβέρνησης. Προέβλεψαν τότε οι ενδοτικοί, Παύλα Σημίτης, Γιώργος Παπανδρέου, ότι αυτό θα σηματοδοτεί το τέλος της Κύπρου, καταστροφή για την Κύπρο. Ερώτηση. Κατεστράφει η Κύπρος ή σήμερα είναι σχεδόν ενεργειακή υπερδύναμη? Και το τραγικότερο είναι, και κλείνω, ότι θέλουν αυτή η κυβέρνηση, η απερχόμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, να χρησιμοποιήσουν αυτή τη συμφωνία και ως πιλότο για την επίλυση κι άλλων εκκρεμωτήτων εθνικών. Και αποπειρώνται διάφορες φραστικές υπερβάσεις, για να μην πω αλλιώς, όπως για την επίλυση του Κυπριακού ή ότι το Καστελόριζο είναι ή δεν είναι στο Αιγαίο, θα μάθουμε τη γεωγραφία πάλι ας πούμε, ή ότι οι ακτογραμμές της Τουρκίας είναι μεγάλες ή κλπ. Γιατί τα νησιά του Αιγαίου, τα δικά μας δεν είναι, έχουν μεγάλες ακτογραμμές. Είναι επικίνδυνη η κυβέρνηση. Και αυτή η ενδοτικότητα είναι προϊόν της ιδεολογίας τους. Δεν είναι απλώς επειδή θέλουν να είναι τα καλά παιδιά. Υπενθυμίζω ότι το μισό Υπουργικό Συμβούλιο του ΣΥΡΙΖΑ, πριν γίνουν κυβέρνηση, υπερασπιζόντουσαν το δικαίωμα του Σκοπίου να λέγεται Δημοκρατία της Μακεδονίας. Άρα και υποχώρηση και χάρη μας έκαναν. Ή η αριστερή τους ιδεολογία τους υποχρεώνει, δεν θέλουν επενδύσεις. Γιατί δεν έχει γίνει επένδυση στο ελληνικό? Γιατί πότε βρίσκουν το ένα πρόσχημα, πότε το άλλο? Πότε μία πέτρα την ονομάζουν αρχαιολογικό έβριμα, πότε ένα δέντρο δάσος? Το αεροδρόμιο που λειτουργήσε δεκαετίες. Λοιπόν, είπα από λίγα, είπα πολλά και θέλω να αφήσω χρόνο και χώρο για ερωτήσεις. Είμαστε αισιόδοξοι. Θα φύγει αυτή η κυβέρνηση, θα επιστρέψει η ισχυρή Νέα Δημοκρατία και να κάνουμε και μία αρχή, Πρόεδρε. Να μην επαναλάβει τα λάθη του παρελθόντος και γι' αυτό να επιστρέψει η γαλάζια γενιά πίσω όλοι, να είμαστε και θεματοφύλακες. Μη επανάληψη των ίδιων λαθών. Δύο ερωτήσεις. Δεν είχα σκοπό να ρωτήσω κάτι για το θέμα των Πρεσπών, αλλά επειδή το αναφέρατε, μπαίνω στον πειρασμό να ρωτήσω. Αν αφήσουμε έξω όλο το κομμάτι που προβλέπει αυτή η συμφωνία και να σταθούμε μόνο στο όνομα, διαφωνείτε με το σύνθετο όρο που εμπεριέχει τον όρο Μακεδονία μέσα? Προσωπικά διαφωνώ, ναι. Διαφωνώ για την οποιαδήποτε χρήση του ονόματος Μακεδονία από τον οποιοδήποτε πλην της Ελλάδος. Μακεδονία, ακούστε,
Είχαμε τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή, ο οποίος μετριοπαθής πολιτικός ήταν, δεν ήταν των υπερβολών. Και είπε ότι η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Είχαμε το λαϊκιστή, που μπορεί να ωφέλησε το κόμμα του, γιατί το έκανε μεγάλο, αλλά με τις λαϊκιστικές του υπερβάσεις και τις δημαγωγίες του και τις, τη μεγάλη δανειοδότηση της χώρας, τελικά έβλαψε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Και είπε η Μακεδονία είναι η ψυχή της Ελλάδος. Τώρα θα μου πείτε, μα εσείς στο Βουκουρέστι θα ήσταν έτοιμοι να αναγνωρίσετε σύνθετη νομοσία? Κοιτάξτε, κάτω από την πίεση γεγονότων, μπορείς να πεις ότι μια σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό είναι καλύτερη από το σχέδιο Μακεδονία. Αλλά υπό μία προϋπόθεση, ότι θα έχει λύσει όλα τα άλλα. Ότι ο λαός θα λέγεται όχι βορειομακεδονικός, ούτε αυτό. Θα λέγεται Σλάβοι και Αλβανοί, αυτό που είναι. Αυτό δεν είναι. Έχουν άλλη ταυτότητα που έχουν συνείδηση Σλάβου. Συνείδηση Αλβανού, οι Αλβανοί δεν επέβαλαν να είναι και η δική τους γλώσσα επίσημη γλώσσα. Και προπαντός μακεδονική γλώσσα, έλεος. Οι Μακεδόνες ομιλούν μόνο την ελληνική. Και οι Μακεδόνες είναι μόνο οι Έλληνες. Τώρα αυτό που λέμε ότι η Μακεδονία ως γεωγραφική διάσταση μπορεί να διεισδύει λίγο και στη Βουλγαρία και είναι και στα Σκόπια, και αυτό είναι κατά τους επιστήμονες γεωγράφους και γεωπολιτικούς ένα θέμα που αμφισβητείται. Αλλά δεν το θέλουν γι' αυτό. Θέλουν να χρησιμοποιήσουν το όνομα Μακεδονία για αλυτρωτικούς λόγους. Και να σας διευκολύνω κιόλας. Έχουμε κάποιους γραφικούς τύπους στην Ελλάδα που έφτιαξαν το ουράνιο τόξο. Τώρα έχοντας η Ελλάδα αναγνωρίσει μακεδονική γλώσσα και τους Σκοπιανούς Μακεδόνες, λέει, εμείς είμαστε Μακεδόνες και μιλάμε τη μακεδονική γλώσσα. Άρα είμαστε μειονότητα. Προφανώς δεν είναι. Μειονότητα που έχει η Ελλάδα είναι μία και είναι μειονότητα θρησκευτική, μουσουλμάνη. Και δεν έχουμε και λόγους, δηλαδή τέτοια κακή συμφωνία, ούτε αν είχαμε πόλεμο και είχαμε χάσει. Θα μου πείτε 140 χώρες, ας πω 180 χώρες. Όχι με την υπογραφή της Ελλάδος και όχι στους διεθνείς οργανισμούς. Έτσι. Και ένα δεύτερο ερώτημα, ήρθατε εδώ ως υποψήφιος ευρωβουλευτής. Φαντάζομαι ότι ζητάτε κι εσείς όπως οι υπόλοιποι σταυρό προτίμησης. Το ξεχάσετε. Για ποιο λόγο οι μαθιώτες που θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία να σας ενισχύσουν με το σταυρό τους? Εγώ σας ευχαριστώ που μου το θυμίσατε. Ξέρετε, σε μένα κυριαρχεί πάντα αυτό που έλεγα πριν, μια φορά ο Νεδίτης, για πάντα ο Νεδίτης. Δηλαδή προτάσω το παραταξιακό συμφέρον, όχι μόνο το ποσοτικό. Δεν μου αρκεί μια μεγάλη Νέα Δημοκρατία, θέλω μια καλή Νέα Δημοκρατία. Με ποιοτικούς ανθρώπους, με ανανεωτικούς, με πατριωτικό συνέστημα. Είμαστε ένα πατριωτικό, λαϊκό, κοινωνικό, δημοκρατικό κόμμα. Εγώ μέχρι τώρα έχω θητεύσει σε διάφορους τομείς της πολιτικής ζωής του τόπου. Είχα την ευκαιρία ιδιωτικά να πω πριν ότι το σημαντικότερο θεωρώ εγώ, το πιο γόνιμό μου είναι της νεολαίας. Όπου ευτυχήσαμε να δημιουργήσουμε τη μεγαλύτερη πολιτική οργάνωση που είχε ποτέ κόμμα στην Ευρώπη. Σε δύσκολους καιρούς. Όταν ακόμη ο μαρξισμός ήταν μόδα. Όταν ακόμη οι Γερμανίες ήταν δύο, γιατί το τείχος του Έσχους δεν είχε πέσει. Και εμείς κάναμε και δάπ 45%. Είχε έρθει ο Κολ κάποτε στην Ελλάδα και ζήτησε να με δει πώς το πετύχαμε αυτό. Η απάντηση δεν έχει καμία ιδιαίτερη συνταγή με την ψυχή μας, με την πίστη μας. Και αν θέλετε να σας πω και να... Ο Ευάγγελος Αβέρο, στις πρώτες εκλογές της φοιτητικής που ήμουν εγώ υπεύθυνος, πετύχαμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Περίμεναν όλη τη συρρήκνωση, τη συντριβή. Από 7% το πήγαμε 14%. Και πήγαν ενθουσιασμένος, να το πω. Και ο Αβέροφ με είδε ψυχρά. Τι λέω, πρόεδρε, δεν χαίρεστε? Οι δελφίνοι τότε το σημάδευαν τον Αβέροφ να αποτύχουμε στις φοιτητικές εκλογές για να φύγει ο Αβέροφ, να φύγει ο Μιχαλολιάκος, να έρθουν άλλοι. Όχι, μου λέει. Λέω, γιατί αφού από 7, μου λέει, εγώ θα χαρώ μόνο όταν δω τη ΔΑΠ πρώτη. Τότε ο Στέφανος τα θυμάται. Το να έρθει πρώτη η ΔΑΠ δεν το συμπεριλαμβάναμε στα όνειρά μας. Είχαμε τρεις παρατάξεις που ήσαν από 25% έως 30%. Και εμείς ήμασταν
μειοψηφία χωρίς δικαιώματα. Όπως το λέτε, όπως το ακούτε, χωρίς δικαιώματα. Όποτε ήθελαν να μας έδερναν, όποτε ήθελαν να μας διακομωδούσαν, ήμασταν μειοψηφία χωρίς δικαιώματα. Κάλεσα λοιπόν τους συμμαχητές μου και λέω, ρε παιδιά, πρέπει να το αλλάξουμε αυτό το πράγμα. Να μάθουμε να είμαστε υπερήφανοι για τις ιδέες μας. Όχι μόνο να φωνάζουμε Καραμαλής, Καραμαλής ή Αβέρο. Να τραγουδάμε τους αγώνες μας και τις ιδέες μας. Και φτιάξαμε τα τραγούδια της γαλάζιας γενιάς. Έχουν έρθει και εδώ. Και άρχισε ένας άλλος αέρας. Και αποφασίσαμε ότι δεν δεχόμαστε να είμαστε μειοψηφία χωρίς δικαιώματα. Θα είμαστε καταρχήν μειοψηφία με δικαιώματα. Θα τα διεκδικήσουμε. Δεν θα δεχθούμε άλλοτε να μας δέρνουν. Επόμενη χρονιά 27%, μεθεπόμενη χρονιά 35%, μεθεπόμενη χρονιά 45%. Έφυγε από αρχηγός ο Αβέροφ και η ΔΑΠ ήταν 45%. Θέλω να πω λοιπόν ότι κυρίως λέω τον πολιτικό λόγο που αφορά την παράταξη, γιατί είμαι κομματικός τέλεχος, αλλά σε αυτή τη συγκυρία ασφαλώς ζητώ και το σταυρό προτίμησης, διότι θεωρώ και τη θητεία μου στην ΟΝΕΔ γόνιμη και τη θητεία μου ως βουλευτής, ως αντιδήμαρχος Αθηναίων, είμαι όχι από τους ελάχιστους, ο μόνος ένας που χρειάστηκε να εκλεγεί για να συνεχίσει πολιτική πορεία, δεν το λέω ποτέ καριέρα, και στην Αθήνα και στον Πειραιά. Πρώτα αντιδήμαρχος Αθηναίων και δημοτικός σύμβουλος του ΕΒΕΡ και μετά βουλευτής Πειραιά, υπουργός και δήμαρχος Πειραιά. Σε όλες αυτές τις θητείες μου θεωρώ ότι ήμουν γόνιμος, χρήσιμος. Λένε όλοι και αντίπαλοι ότι μου αναγνωρίζουν ότι ήμουν έντιμος και αποτελεσματικός. Είναι όριμο για μένα να υπηρετήσω την ιδεολογία μου στην ευρωπαϊκή της διάσταση, γι' αυτό και ζητώ το σταυρό προτίμησης. Και νομίζω, από ό,τι βλέπω, από το κλίμα που συναντώ στους δρόμους με τους φίλους μου, ότι πάει καλά. Σε κάθε περίπτωση όμως έχουμε ένα πολύ καλό ευρωψηφοδέλτιο. Θέλω να πει και λίγο για την επίσκεψή μας στην Ημαθία, πώς τα είδε τα προβλήματα της Ημαθίας και πώς... Πρέπει να πω ότι... Πού υπηρέτησες, καταδρομεύσεις, να. Όχι. Μου είχε φτιάξει ένα πρόγραμμα... Νοσοκόμο. Λοκατζή. Με ερμήνευση. Από το πρωί μέχρι τώρα είμαστε στο πόδι. Καταρχήν μου έδωσε την ευκαιρία ο Πρόεδρος να ακούσω καλά από σωστούς ανθρώπους τα αγροτικά θέματα που έχει η περιοχή. Παραδείγματος χάρη, όλοι μου είπαν ότι έχει κοστίσει πολύ το εμπάργκο της Ρωσίας. Εγώ δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ, να πω ότι μπορώ να το λύσω με ένα άρθρο που θα κάνω μια τροπολογία, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο οφείλουμε να μας απασχολήσει σοβαρά, να το αναδείξουμε και στην Ευρώπη, ότι εμείς αποτελούμε μια ιδιαίτερη χώρα, να αναπτύξουμε περαιτέρω τη σχέση μας με τη Ρωσία, εμείς ανέκαθεν ως παράταξη της Νέας Δημοκρατίας είχαμε αυτή την πολιτική στόχευση, ναι μεν ανήκομεν στη Δύση, αλλά κάνουμε άνοιγμα. Από την εποχή του που το απαγόρευαν οι συνθήκες του ψυχρού πολέμου, ο Καραμαλής είχε θεσμοθετήσει τη διαβαλκανική συνεργασία εδώ με χώρες του Συμφώνου της Βαρσοβίας και με τη Σοβιετική Ένωση. Θα είναι μια σκληρή προσπάθεια. Εγώ προσωπικά στο μέτρο που με αναλογεί θα το προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις. Εγώ νομίζω ότι κάποια στιγμή αυτό πρέπει να λυθεί και για το καλό το δικό μας, αλλά και για το καλό της Ρωσίας. Και η Ρωσία έχει συμφέροντα να έχει καλές σχέσεις με την Ελλάδα. Βεβαίως, κοινή ήταν η αγωνία όλων των αγροτών που συνάντησα και αγροτοσυνεταιριστών για την μείωση των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών. Είναι ένα ελάχιστο που μπορεί να γίνει για να μειωθεί το κόστος και βέβαια και πολλά άλλα πρέπει να γίνουν, να επαναποκτήσει η χώρα την αξιοπιστία της. Και θέλω να τονίσω ότι εγώ σε όλη μου την πορεία της ζωής μου με ακολούθησε η κοινωνική μου συνείδηση. Δεν είμαι ούτε από πολιτικό τζάκι, χωρίς να τους κατηγορώ, αλλά και χωρίς να τους θεωρώ υπέρτερους όσων είμαστε από αγροτικές οικογένειες ή από δημοσίων υπαλλήλων οικογένειες ή από επιστημόνων. Εγώ είμαι από αγροτική οικογένεια,
όχι τόσο έφορη τη περιοχή όπω είναι η Μακεδονία, τη πιο άγονη, τη πέτρινη γη τη Μάνη. Και πιστεύω ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι μόνο τουρισμό ή υπηρεσίε. Αυτό δεν είναι Ελλάδα. Ελλάδα, όπω έλεγε και ο ποιητή, ένα αμπέλι, μια ελιά, ένα καράβι. Αμπέλι και ελιά προφανώ είναι γενικώ όλα τα αγροτικά προϊόντα. Και το καράβι είναι ναυτιλία. Και είναι η ομορφιά τη, είναι ο πολιτισμό τη. Πρέπει να στηρίξουμε την ξεχωριστή ποιότητα που έχουν τα αγροτικά μας προϊόντα. Λοιπόν, είμαι πολύ πολύ έτσι ευγνώμων που είχα αυτήν την συνάντηση με τους αγρότες και τους αγροσυνεταιριστές, όπως και με τον χαρισματικό, έτσι θα τον χαρακτηρίσω, αντιπρόεδρο του επιμελητηρίου, ο οποίος μου ανέφερε ότι τα προϊόντα μας για να πάνε από εδώ στο Μόναχο θέλουν 4 μέρες. Δηλαδή, ξέρετε, και έτσι δικαιώνεται η πολιτική του ακούωμεν. Αυτό το είχα μάθει από τον Μίλτον Εύερτ. Όχι του ομιλούμεν, του ακούωμεν. Πρώτα θα ακούς και μετά θα μιλάς. Θα ακούς, θα σχηματίζεις γνώμη, θα μαθαίνεις να μιλάς όταν έχεις γνώση. Και βεβαίως, ως ευρωβουλευτής, αν και εφόσον εκλεγώ, μάλλον δυνατή φωνή έχω μάθει να έχω όπου κι αν ήμουν. Γι' αυτό με κατηγόρησαν, όχι ότι ήμουν αμουγκός, ότι ήμουν αδυναμικός. Να ρωτήσω εγώ τώρα κάτι, αν μου επιτρέπει ο Βασιλιάς. Επιβάλλεται. Το Στέφανο τον αγαπώ και τον εκτιμώ. Να σε καλώ. Σε καλωσορίζουμε και πάλι στην Βέρεια, στην Ημαθία. Εγώ θα θέσω ένα γενικότερο ζήτημα. Αυτό που καθημερινά ακούγεται, αυτό που καθημερινά εισπράττουμε εμείς. Στον επαγγελματικό μας χώρο, στον κοινωνικό μας χώρο, εάν το αποτέλεσμα των επερχόμενων εκλογών θα αποτελέσουν τον καταλήτη για την δρομολόγηση των εθνικών εκλογών. Πιστεύουμε ότι μπορεί αυτό να συμβεί, με δεδομένο ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτο κόμμα, δεν το συζητάμε, το είναι δεδομένο, και μάλιστα με μια μεγάλη απόσταση από το δεύτερο που λέγεται ότι θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποια είναι η άποψή σας? Η άποψή μου είναι. Δεν επέτρεψα ποτέ στον εαυτό μου να είμαι πολιτική καφετζού των προβλέψεων. Ναι, ναι, ναι. Όμως, με αυτή την ιδιότυπη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, που είναι πλειοψηφία της ντροπής, μια χαοτική απόσταση από τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να τους κρατήσει την εξουσία.